Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi. Γεια σας. Λοιπόν, στο δεύτερο μου βίντεο αποφάσισα να σας δείξω πώς οργανώ με τα καλλυντικά μου. Να σας πω ότι η συλλογή με τα καλλυντικά μου είναι πολύ μικρή, δηλαδή σε σχέση με άλλα χωρίτσια που βλέπω στο YouTube είναι πάρα λοιπόν, πολύ μικρή. Να σας πω ότι μοιράζομαι το δωμάτιό μου με τον ερευνητικό μου, μένουμε μαζί σε ένα μικρό σπίτι και έτσι δεν έχουμε δυστυχώς την πολυτέλεια του χώρου να κάνουμε πολλά πράγματα. Τα καλλυντικά μου ουσιαστικά περιορίζονται σε αυτό το σιρτάρι, στο πρώτο σιρτάρι και στο επάνω μέρος της σιρταριέρας. Έχω αγοράσει αυτό εδώ το... αυτή τη μικρή σιρταριέρα από το Τζάμπο. Ήταν πάρα πολύ φτηνή, λιγότερο από 5 ευρώ νομίζω. Αλλά εμένα με βόλεψε πάρα πολύ για τα καλλυντικά. Εδώ πάνω έχω τα make-up μου, το Double Wear της Estée Lauder, που είναι το αγαπημένο μου, δεν το αλλάζω με τίποτα και έχει τελειώσει τώρα σχεδόν. Πρέπει να πάρω άλλο, βλέπετε εδώ πέρα. Είναι πραγματικά το τέλειο make-up για μένα. Αλλά επειδή είναι λίγο ακριβούτσικο, έχω βρει και την επιλογή αυτή που είναι της Essence, το γνωστό της Essence που το ξέρετε όλες. Έχει φύγει το χαρτάκι γύρω-γύρω. Είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή για κάθε μέρα με έχει βολέψει αφάνταστα. Αυτό το χρησιμοποιώ μόνο όταν να πάω κάπου πιο ιδιαίτερα. Λοιπόν, έχω ένα καταφυτάκι, ένα πινελάκι τίποτα το ιδιαίτερο και δύο σφουγγαράκια. Ήθελα να σας πω ότι τα καλλυντικά μου θέλουν γενικά κάποιο καθάρισμα, οπότε μην με παρεξηγήσετε, μα δείτε τα χτυλιές και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο σιρτάρι. Εδώ έχω πίσω από αυτό που είναι λίγο άσχετο. Έχω πράγματα που πρέπει να κάνουμε τα μάτια. Έχω τη μασκάρα της Essence, το 2-in-1 Volume. Έχω άλλες δύο μίνι μάσκαρες από την Estée Lauder. Είναι διαμαντάκια, μου τα είχαν κάνει δώρο όταν αγόρασα το make-up. Το ένα είναι primer και το άλλο είναι η μάσκαρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτές, μου αρέσουν πολύ. Σκέφτομαι να την αγοράσω, αλλά δεν είμαι σίγουρη για την τιμή της. Ακόμα ένα διαμαντάκι, δύο διαμαντάκια. Λοιπόν, έχω ένα άσπρο μολύβι από την Essence που σας το έχω δείξει και στο haul. Έχω ένα μολύβι για τα φρύδια από την Essence, το οποίο με έχει βολέψει πολύ, μπορώ να πω. Έχει και αυτό εδώ να τα χτενίζεις. Έχω ένα μαύρο eyeliner από την Essence, το οποίο δεν μπορώ να το βάλω με τίποτα, γιατί δεν έχω εξασκηθεί καθόλου στη χρήση eyeliner. Ίσως τα καταφέρω κάποια στιγμή. Έχω ένα concealer, σίγουρη. Από τη 17, ναι, κορίτσια. Το νούμερο 17. Και αυτό έχει τελειώσει σχεδόν. Ήμουν ευχαριστημένη. Βέβαια μου έκανε την επιδερμίδα κάτω από τα μάτια λίγο λιπαρή. Βλέπετε, έχει τελειώσει, το βγάζω με πινελάκι. Λοιπόν... Και έχω και ένα highlighter από την Essence, το οποίο είναι καλούτσικο, δεν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι αυτό, θέλει καθάρισμα όπως σας είπα. Αφήνει μια γυαλάδα που δεν με τρελαίνει, αλλά εντάξει. Και έχω και ένα μικροσκοπικό μαύρο μολυβάκι, είναι από την BioLife. Έχει καταστραφεί τελείως, δηλαδή εντάξει είναι ρεζίλη ας πούμε. Έχω ακόμα ένα καλό, αλλά το έχω συντάτω με αυτή τη στιγμή, οπότε σας έδειξα αυτό. Λοιπόν, αυτό το μολύβι από την BioLife είναι το αγαπημένο μου, μου αρέσει πολύ. Και έχω και μια τσίστρα για τα μολύβια διπλή. Εδώ μέσα είχα και αυτή την πούδρα ελεύθερη μορφή από τα Sephora. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο σιρταράκι. Εδώ έχω τα δύο lip balm από την Apivita που σας είχα δείξει στο haul. Πολύ ωραία lip balm. Έχω ένα κραγιονάκι από την Essence σε ροζ χρωματάκι. Πολύ ωραίο, μ' αρέσει πολύ. Έχω αυτό το Soufflé Touch Blush,
το ρούζ σε υγρή μορφή. Υγρή, ναι, νομίζω. Δεν είμαι ευχαριστημένη με αυτό. Μετάνιωσα που το πήρα. Βλέπετε, δεν έχω χρησιμοποιήσει πολύ. Γιατί όταν το βάλω στο πρόσωπό μου και μετά βάζω πούδρα, είτε πριν είτε μετά, δηλαδή το έχω δοκιμάσει και να το βάλω και πριν και μετά, βγάζει κάτι σαν κομματάκια το πρόσωπό μου. Δηλαδή, σαν να τις αφλουδίζει σε εκείνο το σημείο. Πώς να το πω, κάπως έτσι. Και δεν μου άρεσε αυτό. Ενώ έχει ωραίο χρωματάκι και έχει διάρκεια, δεν μου άρεσε αυτό, τέλος πάντων. Έχω μία πούδρα από την Essence, η οποία και αυτή έχει τελειώσει και θέλω να την αντικαταστήσω με την αγαπημένη μου πούδρα που είναι από την Manhattan. Δεν έχω αυτή τη στιγμή να στουδίτσω. Έχω άλλο ένα κραγιόν, η οποία δεν ξέρω από ποια εταιρεία είναι. Μου το έδωσε η μητέρα μου. Είναι ένα καφετή χρώμα. Κάπως έτσι. Έχει και λίγο γυαλάδα και δεν με τρελαίνει. Λοιπόν, έχω ένα πινέλο το οποίο έχει σπάσει, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι... Πού είναι, δεν θυμάμαι που είναι, πάντως έχει πολύ ωραία τρίχα. Το λατρεύω αυτό το πινέλο για ρούζ. Έχω ένα ρούζ από την Goss, το οποίο έχει σπάσει, έχει γίνει 1000 κομμάτια γιατί με έπεσε κάτω, αλλά δεν το πετάω. Το βάζω δηλαδή. Αν έχετε να μου προτείνετε κάτι ώστε να το κάνω πάλι επίπεδο, γιατί τώρα δεν το ανοίγω γιατί θα γίνει χάλια εδώ πέρα, έχει σπάσει, πείτε μου, γιατί έχει πολύ ωραία χρώματα αυτό. Και έχω και μια παλετίτσα, αυτή εδώ η οποία είναι χάλια, συγχωρέστε με, σας είπα θέλουν καθάρισμα τα πολιτικά μου, η οποία έχει ρούς. Το τρίτο σερτάρι που έχω τις σκιές μου. Αυτή εδώ την παλετίτσα είναι αγαπημένη μου, αλλά το έχω καταστρέψει, γενικότερα καταστρέφω τα πράγματά μου. Και αυτή μου τελειώνει, είχε πολλές σκιές, ωραία χρωματάκια, έγραφαν πολύ ωραία. Δεν ξέρω να μου φαίνονται καλά στην κάμερα. Μου άρεσαν πολύ. Όπως βλέπετε και αυτά τα τελειώνω, γενικότερα θέλω ανανέωση. Αυτό το ακουμπάω το παραδείγμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο σιρτάρι που έχω. Την κρέμα ημέρας, που χρησιμοποιώ το διάστημα αυτό. Τώρα είναι η Biotin, κατά καιρούς αλλάζω κρέμες ημέρας. Έχω το αποσμητικό μου, το Νοτζίμα. Μια κρέμα χεριών από τη Johnson, αγαπημένη, πάρα πολύ ωραία κρέμα χεριών. Από την Estée Lauder ένα... ο ροζ λέγεται αυτό, νομίζω. Advanced Night Repair. Το έχω χρησιμοποιήσει, δεν έχω δει καμιά. Είχε εμπόλικο περιεχόμενο για δειγματάκι. Πώς έμελνε. Δεν το βρίσκω τέλος πάντων, αλλά είχε εμπόλικο περιεχόμενο. Το χρησιμοποίησα αρκετά. Δεν ξέρω, δεν θα κάνει διαφορά στο πρόσωπό μου. Δεν ξέρω, κορίτσια. Λοιπόν, συνεχίζουμε, συγχωρέστε με το θόρυβο. Εδώ πέρα έχω για τα μαλλιά μου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ 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 αγαπημένη κρέμα και θα σας μιλήσω σε ένα άλλο βιντεάκι μόνο για αυτήν. Έχω τις Vela Flakes σε ένα Head Protect. Μου αρέσει, καλό είναι. Έχω τσιμπιδάκια, κοκαλάκια, διάφορα. Αυτή βρέθηκε κατά λάθος εδώ. Έχω κόπτη, ελαφρόπετρα, αυτό πάλι για τις φτέρνες, μαντιλάκια που τις αβάφουν τα νύχια, ένα σαπουνάκι, ένα ψαλίδι και άλλη ελαφρόπετρα, μπατονέτες για το βάψιμο, μαντιλάκια από τα χόντος,
ότι γενικά μου περισσεύει, το βάζω εδώ μέσα, όπως και αυτή, δεν ξέρω να βάζω εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου σκυλάκι, γεια σας. Έχω εδώ πέρα μια μολυβοθήκη, εδώ κάτω έχω βάλει χαρτί για να μην λερώνεται και το αλλάζω τακτικά. Έχω τη χτενούλα μου, μόνη μου εδώ πέρα, την αγαπώ αυτή τη χτενούλα, δεν ξέρω γιατί. Και έχω τα πινέλα μου, αυτή τη στιγμή τα έχω πλύνει, οπότε είναι βασικά και στεγνώνουν. Έχω εδώ πέρα ένα τεσόρι φλέι. Δεν έχω μεγάλη συλλογή από πινέλα, μην νομίζετε. Αλλά τέλος πάντων, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, το πλύνα μόνο. Απαλό είναι, θα δείξει. Δεν εμάδισε πάντως που το έπλυνα. Έχω από την Essence 2 για τα μάτια, τα οποία δεν είναι ευχαριστημένη και αυτά θέλουν πλύσιμο, δεν τα έπλυνα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Έχω ένα αποσμητικό σπρέι της BU που μου κάνανε δώρο. Δεν μ' αρέσει, αλλά το χρησιμοποιώ καθημερινά έτσι στη δουλειά. Έχω μια κρέμα της Boss, αγαπημένη, λατρεμένη για το καλοκαίρι. Την Boss Femme, κρέμα σώματος, μυρίζει υπέροχα. Έχω την κρέμα σώματος Καρύδα που σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Έχω μια λάχη για τα μαλλιά της Βέλα, την οποία δεν χρησιμοποιώ συχνά. Γενικά αποφεύγω τον τελευταίο καιρό να βάζω στα μαλλιά μου οτιδήποτε. Έχω της Biotene το gel κράτηση κυταρίτιδας. Το χρησιμοποιώ περίπου ένα μήνα και νομίζω ότι έχω δει μια μικρή διαφορά σε συνδυασμό με περπάτημα αρκετό. Νομίζω ότι κάτι κάνει, κορίτσια. Λοιπόν, έχω τη φυσούνα από το πιστολάκι μου. Έχω έναν καθρέφτη. Έχω αυτό το χαριτωμένο καθρεφτάκι. Δεν είναι πολύ χαριτωμένο το καθρεφτάκι μου. Το αγαπώ. Λοιπόν, και εδώ έχω μια κοσμηματοθήκη που γίνεται πανικός εδώ πέρα. Άμα θέλετε να σας τα δείξω σε ένα άλλο βίντεο, πείτε μου. Αυτά είναι τα πράγματα που χρησιμοποιώ πιο συχνά, ας πούμε, αυτό το καιρό και τα έχω επάνω στη σιρταριέρα. Πάμε τώρα μέσα στο σιρτάρι που γίνεται ένας πανικός, πραγματικά πανικός. Λοιπόν, έχω καταρχήν το πιστολάκι μου. Έχω τις βούρτσες μου. Το ισχυωτικό μαλλιόν από την Brown, το Satin Hair 5. Πάρα πολύ καλό ισχυωτικό, πάρα πολύ καλό. Έχει και αυτά για να κάνει μπούκλες. Μου άρεσε πάρα πολύ, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Λοιπόν, έχω εδώ μέσα ένα πετσετάκι για να το βάζω όταν φορά ανοιχτόχρωμα ρούχα και βάφουμε. Το βάζω μπροστά, ας πούμε, για να μην λερώσω την μπλούζα μου. Κάπως έτσι. Έχω το Silk Peel της Brown για αποτρίχωση, αγαπημένο. Έχω κάτι τσαντάκια, έχω κάτι νεσεσέρ, σακουλίτσες. Εδώ πέρα έχω και άλλα κοσμήματα που τα φοράω συχνά. Τα έχω λίγο ανάκατα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι για τα νύχια μου. Ασετόν, λίμες και όζες. Αγαπημένη μου, το καλοκαίρι ήταν τη Σαντάμο. Αυτή η γαλάζια. Πολύ καλή. Πάρει από το IKEA αυτές τις θήκες και βάζω σε αυτή, ας πούμε, βάζω προϊόντα για το σώμα, τα οποία χρησιμοποιώ πιο σπάνια. Το gel, το baby oil, το baby oil το κανονικό, που μου αρέσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι, τώρα τα σταμάτησα
που ήρθε φθινόπωρο, οπότε τα έβαλα εδώ πέρα. Έχω την πούδρα της Johnson, την απιβίτα για την κυταρίτιδα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω ακόμα ένα της Bella Flets, είχα πάρει ένα σημείο δώρο. Έχω Planet Spa μάσκα για το πρόσωπο, The Body Shop Candied Ginger κρέμα για τα χέρια. Μυρίζει λίγο περίεργα, αλλά εμένα μου αρέσει. Έχω της Biotene το gel καθαρισμού, για το οποίο έχω να πω μόνο καλά λόγια, είναι πολύ καλό. Έχω την BB cream μου, την έχω εδώ μέσα. Τη χρησιμοποιώ συχνά βέβαια, αλλά δεν τη βάζω στα καλλιτικά, δεν ξέρω γιατί. Έχω της Escarel, πώς λέγεται αυτό. Πάλι μάσκα για το πρόσωπο. Έχω του Κορέ μία ενυδατική με άγριο τριαντάφυλλο, η οποία μου αφήνει πολύ λιπαρή επιδερμίδα όμως. Πολύ λιπαρή και τη χρησιμοποιώ μόνο το βαρύ χειμώνα, όταν έχει ξεραθεί πολύ το δέρμα μου. Έχω ένα αρωματάκι μικρούλι, όχι κάποια μάρκα ιδιαίτερη. Μυρίζει σαν λεμόνι αυτό. Λοιπόν, έχω μία δειγματάκι της L'Oreal, τον Derma Genesis. Λοιπόν, αυτά σε αυτά τα δύο. Πάμε εδώ. Εδώ έχω δειγματάκια, χαμός, διάφορα. Έχω μαντιλάκια για την ευαίσθητη περιοχή. Μία κρέμα σώματος ακόμα, η οποία είναι φθινοπορεινή κολεξιόν, λέει, από τη Βάλη. Έχω ένα άρωμα από Arrogance, από ένα φαρμακείο το είχα πάρει, είναι φρουτώδες, καλό είναι, καλοκαιρινό. Έχω ένα δυο μπουκαλάκι, έτσι τέτοιο. Έχω αυτό για τα μαλλιά, δεν ξέρω αν το έχει πάρει κανένας, καμία. Είναι για heat protector, προστασία για τη θερμότητα. Το οποίο κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ισιώνει τα μαλλιά σου πολύ εύκολα, δεν δημιουργεί λιπαρότητα, αλλά κορίτσια βρωμάει. Από την πρώτη στιγμή που το πήρα, πραγματικά βρωμάει, δεν ξέρω γιατί. Και σταμάτησα να το βάζω, δεν μπορώ άλλο. Βέβαια βρωμάει την ώρα εκείνη που το βάζεις, μετά όταν δεν μένει μυρωδιά στα μαλλιά σου, αλλά δεν πάει να μυρίζει άσχημα, τέλος πάντων. Αν αντιμετώπισε με αυτό κάποια άλλη πρόβλημα, ας μου το πει. Έχω ένα ρεβάλ, κλασικό για τα λεωφορεία μέσα, για τη δουλειά, αντισηπτικό. Είναι backup αυτό, έχω και ένα στην τσάντα μου. Εδώ πέρα έχω ένα backup νοτζίμα, ταμπών, σερβιέτες, βαμβάκι, διάφορα. Αυτά δεν χρειάζεται να τα απολόγω, εδώ πέρα γυρνάς πανικός. Και στο μπάνιο βέβαια που χρησιμοποιώ εκεί, είχα τη σαπούνια, κάτι τζελ καθαρισμού. Αυτά είχα να πω. Εύχομαι να περνάτε όλες καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίξατε στο πρώτο μου βίντεο. Ήτανε τα views πολλά παραπάνω από ό,τι περίμενα, και τα σχόλια και τα like και όλα. Σε όσες δεν άρεσα, δεν πειράζει, απλά δεν θα με παρακολουθούν. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ, καλή σας ημέρα.